γραμματέας του. Ψηφίζεται από παντού δηλαδή. Ναι. Ψηφίζεται από παντού. Ψηφίζεται από παντού. Ο κύριος Νίκος Οφιανός, υποψήφιος βουλευτής και αυτός στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Παραμένουν δύο μεγαλοεκδότες. Ο Πάνος ο Αμυράς. Όχι μεγαλοεκδότες. Ο Αντώνης ο Δελατώνης. Ένας είναι ο μεγαλοεκδότης. Έτσι μπορεί να το να πω. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές λένε ότι οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων είναι χαζές, είναι γελίες. Και δεν δίνουν τη δυνατότητα ούτε εσείς να εκφραστείτε, αλλά λέτε ότι είναι και στημένες. Δηλαδή, άλλο πράγμα ρωτά στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο πράγμα ρωτά στη Νέα Δημοκρατία ή το ΚΚΕ και μπορεί να την έχουν υπαγορεύσει για το κοντρόλ. Αλλάζει λοιπόν το σύστημα. Κύριε Σπιτζή, θέλω να κάνετε μια ερώτηση. Κύριε Σπιτζή, είδατε, ήταν ο κ. Σκουρλέτη. Θέλω να κάνετε μια ερώτηση στην κυρία Κεφαλογιάννη, όπου μπορεί να περιέχει το στοιχείο μια μικρή τοποθέτηση, αναμφισβήτητα. Μάλιστα. Ερώτηση στην κυρία Κεφαλογιάννη. Ωραία, να κάνω. Εγώ αυτό που πραγματικά προ το τέλο πια τη προεκλογική εκστρατεία θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξή. Με βάση αυτό το κυλιόμενο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, σαν τις κυλιόμενες σκάλες, κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα που περνούσε βλέπαμε και ένα διαφορετικό κατάλογο προτάσεων. Τελικά θα υπάρξουν το 19 οι περιβόητες φοροελαφρύνσεις ή αυτές τίθενται υπό την αίρεση κάποιων απροσδιόριστων μεταρρυθμίσεων και αρκετές από αυτές τις έχουμε δει να ακούγονται και να ξαναπαίρνονται πίσω, όπως για παράδειγμα, ότι θα πάμε υποχρεωτικά ένα μέρος των νέων συνταξιούχων στην ιδιωτική επικουρική ασφάλιση, αδιαφορώντας αν αυτό τεινάζει στον αέρα τις συντάξεις επικουρικές και οδηγεί, μονόδρομος πια είναι αυτό, οδηγεί σε νέες μειώσεις των συντάξεων ή, αν θέλουμε να τις διατηρήσουμε, σε νέα εισπρακτικά μέτρα. Θα δοθεί τελικά αυτά τα δισεκατομμύρια, το λεγόμενο μαξιλαράκι, τα οποία αποτέλεσαν τη θωράκιση και την βάση στην οποία πάτησε η ελληνική οικονομία για να δανειστεί 3,5 φορές επί των ημερών μας από τις αγορές. Θα δοθεί στις τράπεζες. Για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία γίνεται ο ντίλερ τραπεζικών συμφερόντων. Τελικά η εφταήμερη απασχόληση των εργαζομένων είναι μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν καταλάβαμε καλά, γιατί κάθε φορά που θέταμε ερωτήματα μας λέγανε δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις όταν θέλουν να καταργήσουν τους φοροελεκτικούς μηχανισμούς. Γιατί είδαμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές να πηγαίνει στους επιχειρηματίες και να λέει ότι η επιθεώρηση εργασίας, αυτή που την είχαν κληρώσει μέσα στα γραφεία και το διαπιστώσαμε όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση, όταν βγαίνει για να προστατεύσει, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, τους όρους απασχόλησης, στις συνθήκες της πιο μεγάλης οικονομικής κρίσης που γνώρισε μεταπολεμικά η χώρα, είναι εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα για να μην έχουν διευκρινιστεί από κάποιον που θέλει να πιστεύει ότι την Κυριακή θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτό είναι και τοποθέτηση όμως. Έτσι. Ναι, και εγώ πήγα να. Το είπε. Εκμεταλλεύτηκα το χαρακτήρα. Είναι πιο μεγάλη ερώτηση που θα κάνει εσύ. Έτσι. Σε ξεφέρασε αυτό. Απαντάτε και ρωτάτε. Για να πάω μετά, γιατί είναι σίγουρο ότι ο κύριος. Ο κ. Σοφιανός θα κάνει ερώτηση και για τους δύο σας. Ο Νίκος, ομιλία θα κάνει. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, μια ερώτηση. Ο κ. Σκουρλέτης ξεκίνησε με ένα μικρό διάγγελμα και ουσιαστικά συμπύκνωσε όλα τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την προεκλογική περίοδο σε λίγα λεπτά της τοποθέτησής του. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρό. Σας προτείνω να το διαβάσετε. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει τον προγραμματικό της λόγο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ούτως ή άλλως η κατεύθυνσή μας είναι πολύ σαφής, γιατί βασίζεται στις αρχές της παράταξής μας, της φιλελεύθερης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Η κατεύθυνση δηλαδή της μείωσης των φόρων, της μείωσης των εισφορών, της απελευθέρωσης των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας, που όλα αυτά τα χρόνια εσείς έχετε στραγγαλίσει, είναι ούτως ή άλλως στο πνεύμα της Νέας Δημοκρατίας, στις αρχές της, και είναι και σήμερα αυτό που χρειάζεται η χώρα για να πάμε στην επόμενη μέρα. Γιατί αρκετά με τα μνημόνια, αρκετά με την οικονομική κρίση, πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Ελλάδα να βγει ξανά μπρος και να είναι μια Ελλάδα που προοδεύει και μάλιστα μια Ελλάδα που θα δίνει συνθήκες ευημερίας για όλους. Και συνθήκες ευημερίας σημαίνει ότι μέσω της ανάπτυξης, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, θα μπορέσει ο καθένας να αισθανθεί ότι μπορεί να έχει αξιοπρέπεια και να ζήσει έχοντας μία θέση εργασίας και έχοντας τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της οικογένειάς του. Το λέω αυτό διότι
Είναι ξεκάθαρο ότι εσείς δεν πήρατε καθόλου το μήνυμα των ευρωεκλογών. Και το μήνυμα ήταν η ηχηρή απάντηση της μεσαίας τάξης, που άλλωστε είναι η ραχοκοκαλιά και της οικονομίας και της κοινωνίας, την οποία εσείς με τις πολιτικές σας υπερφορολογήσατε και ουσιαστικά τις δημιουργήσατε τέτοιες συνθήκες ασφυξίας, που γι' αυτό και η οικονομία δεν μπορεί με εσάς να πάει μπροστά. Και βλέπουμε ότι ακόμα και με όλες τις προσπάθειες που γίνονται, υπάρχει μόνο ανεμική ανάπτυξη. Η επόμενη λοιπόν μέρα θέλει την Ελλάδα να μπορεί να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, που έχει κατεύθυνση, μείωση φόρων, μείωση εισφορών. Για τα 37 δισεκατομμύρια, ρωτήσαμε προηγουμένως τον κύριο Βαπιτσιώτη, ο οποίος είναι υπέρ της άποψης να δοθούν στις τράπεζες τα 37 δισεκατομμύρια, ή μέρος αυτών, για να μπορεί να δουλέψει. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδάκη, ακούστε να δείτε. Αυτό, ναι, κάπως ένα μέρος αυτών για να μπορεί ανοιχτό, να. Για, ανοιχτό, ναι. Για να μπορεί, ναι, να έχει τη δυνατότητα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Να δώσουν δάνεια για να υπάρχει ανάπτυξη. Για να υπάρχει ανάπτυξη. Ακούστε, είναι προφανές ότι για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία χρειάζεται να έχουμε τράπεζες οι οποίες να μπορούν όντως να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, άρα την επιχειρηματικότητα. Το απόθεμα αυτό να ακουμπήσουμε στην τράπεζα. Περιμένετε. Λέω, ξεκινάω με το ότι η οικονομία προφανώς πρέπει να στηρίζεται και σε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με τον τρόπο που έχει χειριστεί το τραπεζικό σύστημα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια, με το γνωστό εξάμηνο του 2015 που οδήγησε στα capital controls, με την αχρίαστη ανακεφαλοποίηση που έγινε και με την που οδήγησε ουσιαστικά τις τράπεζες να χάσουν τεράστιο μέρος της αξίας τους και με το να αφήνουν τόσα χρόνια τα κόκκινα δάνεια χωρίς λύση, είναι σαφές ότι, μάλιστα, είναι μια προτεραιότητα να λύσουμε το ζήτημα των τραπεζών. Κύριε Παπαδάκη, όμως, εδώ θέλω να σας πω ότι και οι απόψεις του κυρίου Παπαδημητρίου που ακούστηκαν χθες είναι απόψεις προσωπικές κάποιων στελεχών, δεν απηχούν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω το ξεκαθάρισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το βράδυ ότι δεν είναι αυτή η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, αλλά δεν μου επιτρέψατε. Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Δεν μου επιτρέψατε όμως να κάνω εγώ ερώτηση στον κύριο Σκουρλέτη. Κάντε τη γρήγορα γρήγορα για να πάω στον κύριο Σοφιανό για την τροποποίηση. Διότι μην ξεχνάμε ότι η απερχόμενη κυβέρνηση είναι η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Κυβέρνησε δηλαδή τα περισσότερα χρόνια του μνημονίου. Και θέλω να μας πει ο κύριος Σκουρλέτης, ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που κάνατε στην εφαρμογή του μνημονίου που υπογράψατε εσείς? Ότι το υπογράψανε. Παρακαλώ, περιμένουμε τον κύριο Σοφιανό για μετά. Δεν ξέρω. Αλλά επιτρέπετε να ακολουθούμε ένα μνημονιακό ντέρμπι. Μια γρήγορη απάντηση για να πάμε στον κύριο Σοφιανό. Κοιτάξτε να δείτε. Οποιοδήποτε προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα μπορεί να κάνει λάθη και παραλήψεις. Στη βασική όμως αποστολή που είχαμε, να κλείσουμε τον κύκλο των μνημονίων, το πετύχαμε. Είναι η πρώτη φορά από το 2010 που συζητάμε σε ένα τέτοιο τραπέζι και δεν έχουμε μπροστά μας είτε την προοπτική ενός τέταρτου μνημονίου, νέες περικοπές, να μας βγάλουν από το ευρώ. Αυτή δεν ήταν η ατζέντα της συζήτησης στις προηγούμενες εκλογές. Έρχεται λοιπόν τώρα η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και τάζει γενικά και αόριστα φοροαπαλλαγές, θυμίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν, ατεκμηρίωτα, ακοστολόγητα, και όταν την πιέζουμε πραγματικά προσπαθεί να ξεφύγει, προσπαθεί να θολώσει τα νερά σαν τη σουπιά πετώντας μελάνι. Έρχεται αυτή τη στιγμή με την άνεση της σταθεροποίησης της οικονομίας που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση. 9 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης. Ρεκόρ στις ακαθάριστες ξένες επενδύσεις. Προοπτικές για θετική πορεία. Περάσαν στην κοινωνία αυτά. Ασφαλώς και περάσανε. Ασφαλώς και περάσανε. Προϋπόθεση για να βελτιωθεί η ζωή του καθενός μας είναι να βελτιωθούν και οι δείκτες. Δεν περάσανε βέβαια στο βαθμό, σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να αποκαταστήσουμε την τεράστια ζημιά που έγινε επί των ημερών τους. Γιατί πραγματικά είναι υποκριτικό να μιλάει για την μεσαία τάξη ποιος. Αυτοί που κλείσαν τις 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτοί που μειώσαν το εισόδημα της μεσαίας τάξης πάνω από 5.000 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι συγκεκριμένα νούμερα. Οι 500.000 νέοι άνθρωποι που φύγανε. Για να μας κάνετε άλλο ένα παράλληλο διάγγελμα.
Ηρεμήστε. Εγώ σας έκανα ερώτηση να μας πείτε. Ηρεμήστε, γιατί διάβασα το πρόγραμμά σας. Διάβασα την Κυριακή το πρόγραμμά σας. Έχετε κάνει κάποιο αυτό λάθος. Το πρόγραμμα που πληρώσατε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, όταν χρωστάτε 285 εκατομμύρια. Και ρωτάω λοιπόν. Και ρωτάω λοιπόν. Έχετε κάνει εσείς από αυτό το πρόγραμμα. Από αυτό το πρόγραμμα. Όσο διακόπτω με θα συνεχίζω. Από αυτό λοιπόν το πρόγραμμα. Βεβαίως δικαίως διαμαρτύρεται γιατί θέλει να έχει το μερίδιο. Αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσετε. Θα σταματήσουμε και θα σας ακούσουμε καρτερικά. Και με πολύ δημοκρατική υπομονή. Λοιπόν, και λέω σε αυτό το πρόγραμμα, ξεχάσατε να μιλήσουν για το ασφαλιστικό. Φέρτε λοιπόν, ψάχτε και βρείτε αυτό το πρόγραμμα. Βρέστε το. Ήταν στις κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν υπάρχει αναφορά για το ασφαλιστικό. Γιατί? Διότι ετοιμάζουν την επόμενη μείωση των συντάξεων. Κύριε Σοβιανέ, ξεκάθαρα δεν υπάρχουν μείωσεις των συντάξεων. Ξεκάθαρα δεν το λέτε όμως. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το παιχνίδι της εξουσίας, μάλλον της διεκδίκησης της εξουσίας, λίγος πολύ περιγράφηκε.